Υπερβολές κατά της Νέας Δημοκρατίας, την οποία κατηγόρησε για κρυφό πρόγραμμα στήριξη των ισχυρών και απειλές κατά μειονοτήτων. Και διαβεβαιώνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα λυγίσει, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε το μήνυμά του στο χανιώτικο λαό 4 μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες. Η Νέα Δημοκρατία όμως δεν αρκείται στο να μην συζητάει το πρόγραμμα. Είναι προφανές ότι έχει ένα σχέδιο για την επόμενη των εκλογών. Όχι να σχηματίσει κυβέρνηση, αλλά να φτιάξει καθεστώς. Και αυτό το σχέδιο μας το έδειξαν με τη συμπεριφορά τους αυτές τις μέρες πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Μας το έδειξε η συντοπίτη σας, η κυρία Μπακογιάννη, πηγαίνοντας στη Θράκη και απειλώντας, εκφοβίζοντας, τρομοκρατώντας τη μουσουλμανική μειονότητα, ότι αν δεν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και μείνει μια κουτσουλιά ροζ στον εκλογικό χάρτη, έτσι είπανε, τότε θα περάσουν πάρα πολύ δύσκολα τα επόμενα 4 χρόνια. Μιλώντας στο κέντρο της πόλης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπογράμμισε πως την επόμενη μέρα θα είναι παρόν. Εμείς είμαστε εδώ ως τέκνο της ανάγκης και γι' αυτό δεν είμαστε φωτοβολίδα. Είμαστε εδώ για να εκπροσωπούμε αυτούς που δεν έχουν φωνή. Είμαστε εδώ για να εκπροσωπούμε τους αδύναμους. Είμαστε εδώ για να εκπροσωπούμε την κοινωνική πλειοψηφία. Και δεν θα κάνουμε πίσω, όχι γιατί θέλουμε να υπερασπιστούμε τις έδρες μας και τα ποσοστά μας. Δεν θα κάνουμε πίσω γιατί αυτά τα συμφέροντα υπερασπιζόμαστε. Γιατί αν εμείς κάνουμε πίσω, η κοινωνία θα λυγίσει. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι υπάρχει εναλλακτική και πως οι εκλογές της Κυριακής είναι μια διαφορετική εκλογική αναμέτρηση. Δύο είναι τα κόμματα εξουσίας στον τόπο μας. Αυτό που είναι τα τελευταία 4 χρόνια στη διακυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που ήταν, είναι και θα παραμείνει κόμμα εξουσίας. Δεν θα γίνει κόμμα διαμαρτυρίας, ούτε κόμμα συμπλήρωμα στα κυβερνητικά σχέδια της δεξιάς όπως έγινε το ΠΑΣΟΚ από το 12 και μετά. Και τα δύο σχέδια είναι αντίθετα σαν τη μέρα με τη νύχτα. Αλλά προσέξτε, το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας έχει και κρυφές πτυχές. Συνοδευόμενος από τον πρώην Υπουργό, Ναύαρχο Εναποστρατή Ευάγγελο Αποστολάκη, τον υποψήφιο βουλευτή επικρατεία Στέφανο Κασελάκη και τους υποψηφίους βουλευτές του κόμματος στα Χανιά, ο Αλέξης Τσίπρας περπάτησε στην οδό Μουσούρων όπου συνομίλησε με πολίτες. Πρώτο σταθμό τη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα ήταν το εργοστάσιο παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια τη Ξυλοκαμάρα, όπου ξεναγήθηκε από τον διευθυντή, ενώ απευθυνόμενο στου εργαζόμενου έθεσε το δίλημα των εκλογών. Θα ήθελα να σα διαβεβαιώσω θα είμαστε παρόντε δίπλα σα στου αγώνε και στι αγωνίε σα. Έχουμε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση σε 4 μέρες από σήμερα, 5 μέρες από σήμερα, την ερχόμενη Κυριακή. Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση κρίνεται με ποιο σχέδιο και με ποιο πρόγραμμα θα κυβερνηθεί ο τόπος για τα επόμενα 5 χρόνια. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για επαναφορά των πληρωμένων υπεροριών του οκταώρου της επιθεώρησης εργασίας, χαρακτηρίζοντας αναπτυξιακό τον σχεδιασμό στήριξης του κόσμου της εργασίας. Εμείς καταθέτουμε με ειλικρίνεια τις θέσεις μας στις προγραμματικές. 2 σχέδια συγκρούνται, 2 σχέδια αντιπαρατίθενται. Αυτό της απελθούσας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και αυτό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το σχέδιο της απελθούσας κυβέρνησης, δεν θέλω να είμαι πάρα πολύ αναλυτικός, είναι βέβαιο πάντως ότι δεν δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στις ανάγκες και στα δικαιώματα του κόσμου της εργασίας. Αναφερόμενο στα νέα δεδομένα που θα προκύψουν με την ολοκλήρωση της μικρής και μεγάλης διασύνδεσης και στο τέλος της λειτουργίας των υφιστάμενων μονάδων της Κρήτης με τη σημερινή τους μορφή, ο Αλέξης Τσίπρας διαβεβαίωσε ότι θα αγωνιστεί από όποια θέση για να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Χαρακτήρισε την ΔΕΗ πρωταγωνίστρια στα υπερκέρδη και την εσχροκέρδεια, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η επαναφορά του δημόσιου χαρακτήρα της.